Χωριό των Ποιμένων. Είμαστε έξω από το σπήλαιο των Ποιμένων και το σπήλαιο της γεννήσεως του Χριστού. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει μια ανελαίτη μάχη και διελκυνστίντα. Αντιμαχόμενοι το μυαλό και η καρδιά. Από τη μια το μυαλό να προσπαθεί να ταξιδέψει στο χρόνο με όλη τη δύναμη της φαντασίας και της εικονικής αναπαράστασης. Να πασκίζει ασταμάτητα, να αναπλάθει τα γεγονότα. Να προσπαθεί να μεταφερθεί 2.000 χρόνια πίσω και να δει με τα μάτια του μυαλού την περιοχή, τα πρόσωπα, τις καταστάσεις, τα δεδομένα. Με άλλα λόγια, να προσπαθεί να γίνει σκηνοθέτης των γεγονότων και να τα προβάλλει στην οθόνη του μυαλού. Συγκλονίζεσαι. Το εγχείρημα δύσκολο. Το σκηνικό ασύλληπτο. Βρίσκεις συνεχώς αντίποδα την καρδιά σου. Την ώρα που το μυαλό αγωνίζεται να εικονίσει τα ορόμενα, η καρδιά αγωνίζεται για τα νοούμενα. Θέλει να ζήσει βαθιά τα γεγονότα και τη σημασία τους. Θέλει να φέρει όλο τον άνθρωπο ενώπιον του μυστηρίου. Να φύγει από τις λεπτομέρειες και τις αδυναμίες του σκηνικού και να διεισδύσει στο νόημα και στην εμπειρία. Μάχεται να κρατηθεί στην προσευχή. Πιέζει για μετάνοια. Υποδεικνύει και στιγματίζει αδιάκοπα την αίσθηση και συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητας και αναξιότητας. Προσπαθεί να αδράξει όση χάρη και ευλογία αποπνέει ο χώρος. Και αυτή η μάχη του μυαλού και της καρδιάς έμελε να κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια του προσκυνήματος. Νικητής κανένας. Γι' αυτό παραδίνεσαι στο αυθόρμητο βίωμα. Εξάλλου όλα, μυαλό και καρδιά, όλα του Χριστού είναι. Και η πάλι μεταμορφώνεται τελικά σε μια ατέρμονη αγωνία, να μην πάει τίποτα χαμένο. Εκεί λοιπόν, όπου αναγγέλθηκε για πρώτη φορά η γέννηση του Θεανθρώπου, εκεί και εμείς τολμούμε ανάξια να ψάλουμε το δόξα εν υψίστης Θεό. Η προσευχή προκύπτει εντελώς αυθόρμητα και αβίαστα. Αφήνομαι κι εγώ ενσυνείδητα πλέον στην εσωτερική μου πάλι, για να αδράξω όσο το δυνατόν περισσότερα. Μέχρι που με το αρχίνισμα της ψαλμωδίας διακόπτω την προσπάθεια, με την πεποίθηση όμως ότι βοηθούμε όλοι οι ψάλλοντες στην προσκυνηματική εμπειρία όλης της ομάδας. Στο τέλος, άθελά μου, έβαλα νοερός μετάνοια στον Αρχάγγελο για το σφετερισμό του διακονήματός του. Αρχάγγελο του Θεού, ευλόγησον. Σπήλαιο της γεννήσεως. Οι ρόδες και τα βήματα μας οδηγούν στον τόπο όπου ο χρόνος και η ιστορία μηδενίζονται. Στο σημείο μηδέν της παγκόσμιας ιστορίας. Όλης της πορείας της ανθρωπότητας. Στον τόπο όπου η Παρθένος έτεκε νιών τον Εμμανουήλ. Πλησιάζουμε αργά και δειλά. Εξαιτίας της μεγάλης αναμονής, εξαιτίας της μεγάλης συστολής. Με ποια στάση προσευχής. Με ποια αίσθηση θα προσέλθεις για να προσκυνήσεις το μυστήριο των μυστηρίων. Της ευσεβίας το μέγα μυστήριον. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εκεί όπου ο ουρανός έκλεινε για να κατέβει ο Θεός. Μας συνεπέρνει άθελά μας το κάλλος και το μεγαλείο του ναού. Με τους υψηλούς και επιβλητικούς κύονες, τα ψηφιδωτά και τα κομψοτεχνήματα. Ως όφιλε όντως η τέχνη να συνδράμει στην τιμή του χώρου. Όλη η σειρά της αναμονής καταλήγει σε μία στενή πύλη. Όλο το πλήθος οφείλει να συμμαζευτεί και ο καθένας τον εαυτό του να συμμαζέψει για να χωρέσει και να περάσει μέσα από το στενό πέρασμα στο σημείο της προσκύνησης. Τυχαίο? Καθόλου. Σύμφωνο της ταπείνωσης και της συγκατάβασης του ίδιου του Θεού να αδειάσει, να κενώσει τον εαυτό του και να χωρέσεις την ανθρωπότητα. Φτάνεις και εσύ λοιπόν και προσπαθείς να χωρέσεις στη στενή πύλη, ως σαν έμβριο στον κόλπο της μήτρας, για να εξέλθεις στον κόσμο της Θείας Ταπεινώσεως. Εξέρχεσαι του εαυτού σου και εισέρχεσαι ενώπιον του περιβόητου αστεριού επί του εδάφους στο σημείο της γέννησης. Για να προσκυνήσεις δε, πρέπει να γονατίσεις και να κλείνεις όλο σου το σώμα πάνω από το αστέρι. Προσκύνηση κατά κυριολεξία.
όλα συνεργούν στο νόημα της ενανθρώπισης. Ψυχοσωματική συστολή. Ταπείνωση ψυχής και σώματος. Σκύβεις. Γίνεσαι ένα με το έδαφος. Στικά, ευχαριστείς. Δοξολογείς. Μετανοείς και ετήσαι έλεος και χάρη. Ανασηκώνεσαι. Μένεις για λίγο εκστατικός. Αναχωρείς άλλος. Εφρενόμενος. Αλλοιωμένος.